Εκτός αν κάποιος τον πιάσει, που επανειλημμένος συνέβη, επανειλημμένος, και του πει αυτός δεν θα παίζει. Όσο και να δώσει δεν θα παίζει. Συνέβη και αυτό. Τώρα, εμείς αισθανόμαστε πιο χαλαρά. Διότι κάποτε είχαμε αυτό το άγχος. Παίζαμε σε πολλά κανάλια. Μας κόψανε και μια και δυο φορές. Τώρα παίζουμε σε κανάλια, αγαπητοί φίλοι, άλλα. Και το κυριότερο κανάλι που παίζουμε είναι αυτό. Το liako.gr, αγαπητοί φίλοι. Το οποίο έρχεται κοντά σας από 39.000 servers, αγαπητοί φίλοι. Έτσι. Πόσοι σερβερ μπορούν να κλείσουν, έτσι. 39.000 σερβερ, δίκτυο Ακαμάι παγκόσμιο, αγαπητοί φίλοι, βγαίνει η εκπομπή και έρθει κοντά σας. Βέβαια, ο κόσμος όλος που βλέπει στην τηλεόραση δεν μπορεί να βλέπει την εκπομπή στο διαδίκτυο, είναι αυτονόητο. Αλλά τι γίνεται. Σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, αγαπητοί φίλοι, τα 25... Τι έχουμε, 25, τι έχουμε, γίγα, υποτίθεται ανεβαίνουν, μέγα, με τι ανεβαίνουν τώρα. Πόσο είναι ρε Μιχάλη. Η ταχύτητα. Ναι. Ναι, τι 25 άλλη. 24 μέγα. Μέγα, δεν είναι, γύρω στα 15 είναι, το πολύ κιόλας, το download, αλλά σύντομα θα γίνει κατοστάρια. Όλες οι εταιρείες, ξεκινώντας από τον ΟΤΕ και προχωρώντας, θα έχουν κατοστάρες γραμμές. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αντί αν βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, και εμείς ήδη έχουμε αγοράσει την τεχνολογία, γιατί χωρίς χρήμα, ρε μάγκες, δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς λεφτά, δεν μπορεί να βγει. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτό το πράγμα που βλέπετε τώρα. Αν πώς σε μερικούς τους, τι νομίζουν, αν βάλεις μια web κάμερα τώρα εκεί όπως κάθεσαι, έτσι. Και άντε να δούμε πώς θα σε δούνε. Αν σε δούνε δύο, ένας, τρεις. Αυτή τη στιγμή μέσα στο δίκτυο έχουν μαζευτεί, βλέπω εκεί πέρα, 120.000 άνθρωποι. Αυτοί 120.000, γιατί σου λέει μαζεύτηκε, ο Λιακόπουλος κατηλιάζει, σου λέει έπεσε σύρμα, μαζεύτηκα. Αυτοί για να δούνε, εσύ άμα βάλεις μια web κάμερα, σε δούνε 1, 2, 3, 4, τέρμα. Φρατάρεις για να δουν, θέλουν να παίζουν χρήματα, θέλουν μηχανήματα, στούντι αυτά. Δεν γίνονται έτσι απλά τα πράγματα. Μερικοί νομίζουν είναι έτσι παιδική χαρά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Προσέξτε εδώ τώρα. Γι' αυτό σας λέω, για να κάνεις κάτι μαζικό και να δει ο κόσμος για να ενημερωθεί, θέλει να το κάνεις επαγγελματικά. Αν το επάγγελμά σου είναι και ψωσανιδάς, ξαναλέω, ή ορολογοποιός, δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτά τα πράγματα. Εγώ αν ήμουν και ψωσανιδάς, και το λέω γιατί το ξεκίνησα με αυτό το παράδειγμα, θα έπρεπε να ρίχνω λεφτά σε εξοπλισμό, πώς θα κόβω και ψωσανίδες, πώς θα προσαρμόζω και ψωσανίδες, δεν θα έπαιρνα τηλεοπτικό εξοπλισμό για το ίντερνετ. Καταλαβαίνετε. Ούτε θα είχα μάγκες οι οποίοι κάνουν τρισδιάστατα, ξέρω εγώ, τρελά πράγματα κτλ. Ζητούσε ένας από τον Μιχάλη, μου είπε προηγουμένως, πότε θα κάνουμε έργο όπου θα φέρουν τη μάχη του πολέμαρχου με τους εφελήμ. Πώς θα γίνουν αυτά. Θα βρω εγώ κανένα στον δρόμο, έλα τζάμπα να μας τα κάνει. Δεν γίνονται. Αν κάποιος από εσάς μπορεί να μας τα κάνει δωρεάν και να μας βοηθήσει σε αυτό το πράγμα, πολύ ευχαρίστως. Πολύ ελάτε να μας βοηθήσετε. Πολύ ευχαρίστως. Αν δεν γίνονται εύκολα τα πράγματα έτσι. Αυτό για αυτούς οι οποίοι θέλουν να το παίζουν αφελείς, και ζητάω από όλους τους YouTube-ίστας, έτσι, και οποιοδήποτε άλλον, να μπει στα φόρουμ εκείνα που λένε κουταμάρες, ας πούμε. Ποιος, αυτός ο ρατσιστής Λιακόπουλος, από πού είναι καραγκιόζητες γίγα εγώ ρατσιστής, ξέρετε πόσα τραπέζια, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα λέω τώρα, ξέρετε πόσα τραπέζια έχουμε κάνει για παιδάκια λαθρομεταναστών και τα ταΐζουμε και τα πληρώνουμε, ξέρετε πόσα συντηρούμε φροντιστήρια ελληνικής γλώσσας μέσα στη Βόρειο Ήπειρο ή στα Σκόπια, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, τα ξέρετε, καραγκιόζητες. Καραγκιόζηδες, ζητώ από όλους τους φίλους μας να μπουν σε όλα τα φόρουμ και να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Μπείτε παντού, σταματήστε τους υβριστές και τους ηλιθίους να λένε ό,τι να είναι, ο καθένας ό,τι θέλει. Ο Λιακόπουλος λέει κονομάει. Γιατί είπαμε εμείς ότι δεν είμαστε επαγγελματικός εκδοτικός οίκος. Αν δεν ήμασταν, δεν θα γινότανε. Απλά το ότι δεν κονομάμε ως οικονομάνα είναι τετελεσμένο, φαίνεται. Γιατί όταν εμείς δίνουμε 3 ευρώ ένα βιβλίο, τι να οικονομήσουμε, οι Ερμιές, δεν είναι. Στο όριο το έχουμε, στο όριο. Να φυτοζωούμε όσο να μπορούμε να τα καταφέρουμε. Στο όριο, για να μπορούν να παίρνει ο κόσμος βιβλία να μαθαίνει. Γιατί αν θέλαμε ένα βιβλίο, αντί να το έχουμε 3 ευρώ, να το έχουμε 13-23, το κάναμε κι εμείς. Έτσι δεν είναι. Και τα ίδια χρήματα θα παίρναμε, αλλά πώς θα παίρναμε το βιβλίο. Δηλαδή, έστω ένα βιβλίο αντί για 3 ευρώ,
Το πουλάς 21 ευρώ. 3, 7, 21. Παίρνεις 7 πλάσια χρήματα. Ναι, αλλά θα το παίρνανε. Προσέξτε εδώ, αντί να το πάρουν 7 άτομα και να πάρεις τα 21 ευρώ, θα το παίρνει ένας και θα παίρνει τα 21 ευρώ. Προσέξτε εδώ. Ναι, αλλά ποιο είναι το όφελος? Το ότι κανένα, αφού θα το παίρνει μόνο ένας. Όταν όμως στο παράδειγμα το απλό που δίνω το παίρνουν 7, τότε πιο πολλοί κόσμος μαθαίνει πράγματα. Και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο εμείς δίνουμε, αγαπητοί φίλοι, τόσο φθηνά τα βιβλία. Βέβαια, υπάρχει ένα πράγμα που είναι πολύ σοβαρό. Όταν στα 21 ευρώ δίνουμε 7 βιβλία και όχι ένα, το κόστος του βιβλίου, έτσι, των 7 βιβλίων είναι 7-πλάσιο. Άρα τα έξοδά μας θα είναι 7-πλάσια, 8-πλάσια και 10-πλάσια. Καταλαβαίνετε. Άρα τι περισσεύει, Ηλιακόπουλε? Όσο δίνει ο Θεός, αυτό που περισσεύει το λίγο μαστάνει μας. Μαστάνει. Καταλάβατε, αγαπητοί φίλοι? Ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε εμείς στα παραμύθια των ηλιθίων και των ρουφιάνων της νέας τάξης των πραγμάτων, ποτέ δεν βγήκαμε να πούμε ότι εμείς το κάνουμε πλήρως αφιλοκερδός και ό,τι κάνουμε και μαζί πέφτει μάνα εξ ουρανού και τρώμε. Ποτέ. Αλλά είναι σαφές. Εμείς με τον τρόπο που προωθούμε τα βιβλία μας σε DVD, αγαπητοί φίλοι, το κέρδος είναι ελαχιστότατο και μας αρκεί για να υπάρχουμε. Εμείς και με τα πολλά ζούμε και με τα λίγα και με τα αυτά. Έτσι. Δεν χρειάζεται. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός για όλους. Απλά θέλω να μπείτε σε όλα τα φόρουμ και να στηρίξετε, αγαπητοί φίλοι, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν και λένε διάφορες κουταμάρες και αηδίες. Στο κάτω-κάτω, όσον αφορά τις συνωμοσίες ή όλα αυτά τα περί νεφελίμ και ξέρω εγώ και το ένα το άλλο, που είναι ένα στο κάτω-κάτω νεφελίμ, είναι ένα ελάχιστο κομμάτι από όλα όσα έχουν παρουσιαστεί σε αυτήν την εκπομπή. Εγώ είπα σε κανέναν του λένε τα δέχεται αυτά. Όποιο θέλει τα δέχεται, όποιο θέλει τα αφήνει, είναι πολύ απλό. Εμείς λέμε πράγματα, δίνουμε βιβλία, διαβάζει ο άλλος, τι λέει εδώ, αυτό. Ωραία, αυτό μου αρέσει, το δέχομαι. Αυτό το σκέφτομαι, αυτό το απορρίπτω. Πολύ απλό είναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, αυτά πιστεύω σας έκανα μία εκβάθους εξομολόγηση για θέματα που αφορούν, αγαπητοί φίλοι, και την εκπομπή μας, αλλά και το διαδίκτυο, στο οποίο σας ζητώ μαζικά, για να δείτε τι θα πει επαγγελματισμός, θα πει άλλος Ριακόπουλε. Εγώ δεν μπορώ όλη μέρα να είμαι μέσα στα φόρουμ και να μιλώ για τα θέματα της Ελλάδας και του Χριστού, για παράδειγμα, ή όπου λέει κάποιος ένα στραβό για τον Ιακώπουλο να μπω και να τον διορθώνω, να λέω δεν είναι έτσι ρε φίλε, έτσι και έτσι και έτσι. Γιατί έχετε και άλλα πράγματα να κάνετε. Και εγώ όταν είχα και άλλα πράγματα να κάνω, δεν μπορούσα να ασχολούμαι με όλο αυτό τον πλούτο και τον όγκο γνώσης που για χρόνια έχει βγάλει αυτή η εκπομπή. Και έτσι, αγαπητοί φίλοι, από αυτά που έμαθα στον άτογο, καθόμουν εκεί, άκουγα και τύπωνα. Ο επαγγελματικός τρόπος ενασχόλησης με κάτι είναι αυτός που σε κάνει στον τομέα να προωθείς τη γνώση και την ουσία. Τέλος, ό,τι το κάνεις τσίρικι τσίρικα, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, τι λέει εκεί, το 4, τι διάβασε Μιχάλη, 4... Μη μου βάζεις ιδέες τώρα. Πρόσεξε, αν ήθελα θα πω. Όχι, τώρα ποιος το έστειλε αυτό? Λοιπόν, πρόσεξε, αδελφέ, έχεις δίκιο. Αν τα 4, 5, 6 θα βάλω 100 ευρώ, γιατί πάλι θα βγουν 2 DVD ας πούμε και 3 βιβλία, έτσι βγαίνει αυτό. Αν εγώ πω ή την Πανδώρα, το κουτί της Πανδώρας, ξέρετε, bestseller, πανελλήνιο, απόλυτο πανελλήνιο bestseller, το κουτί της Πανδώρας. Προσέξτε το. Αν τα πράγματα βγάλω 100 ευρώ, θα το πάρει ο κόσμος. Το ξέρω. Γιατί δεν το κάνω όμως? Γιατί δεν το κάνω? Κλασικά, 29 ευρώ. Τώρα, αν είναι ενδιάμεσα, βγάλουμε κάποια βιβλία που είναι πράγματι πολύ ακριβά, γιατί 29 θα βγάλουμε 39, θα το κάνουμε. Αν δεν μπορούμε, θα το κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, έτσι. Αλλά πράγματι, τα 4, 5, 6, αν έλεγα, είναι να βγάλω ένα βιβλίο, ο Πολέμαρχος του Θεού, 800 σελίδες, πάρ' το. Και κάνει 50 ευρώ, όποιος θέλει το παίρνει. Θα γίνει σφαγή! Ναι, αλλά δεν το κάνω. Δεν θα το κάνω. Γιατί θέλω να πάρουν περισσότεροι άνθρωποι. Τα χρήματα τα ίδια θα είναι. Αλλά περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να το πάρουν. Θέλω να πάρει ο κόσμος και να μάθει, ή τουλάχιστον να διαβάσει και να πει, ναι, μπορώ να κρίνω. Διότι ξεκινώντας την κουβέντα μας, την ιδιόρυθμη κουβέντα, χωρίς τηλέφωνα, έχεις κάτι άλλο?